Δεν καταφέραμε να. Στο χωριό μου το λένε δεν γκάλιασε. Δεν ξέρω πώς το λένε στο δικό σας το χωριό. Εάν δεν ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει, γκουγκλάρετε το. Δεν... Απόστολος Πιστόλας, καλησπέρα σας κύριε Πιστόλα. Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Δεν γκάλιασε λοιπόν να σας έχω μαζί με τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε εξειδίκευση της εξειδίκευσης. Έτσι. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι ξεκινήσαμε με τον κύριο Βασιλιάδη. Και πραγματικά η σημερινή εκπομπή, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο μέρος που θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά με τον στρατηγό, με τον κύριο Κούσαντα, την είχα στο μυαλό μου εδώ και πάρα πολλές ημέρες, έτσι πλησιάζοντας προς τις εκλογές, λίγο να δούμε κάποια πραγματάκια και να δούμε λίγο τους απόλυτους αριθμούς και να μας τους εξηγήσετε, κύριε Πιστόλα, αυτούς τους απόλυτους αριθμούς. Πρώτα απ' όλα, η τελευταία δημοσκόπηση είναι αυτή της Μέτρων Ανάλυσης. Εάν τώρα σε αυτό το μεταπασχαλινό κύμα των δημοσκοπήσεων τις βάλουμε όλες τις δημοσκοπήσεις τη μία δίπλα στην άλλη, νομίζω είναι 5 με 6 αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είναι γύρω στις 5 αυτές που είναι οι κυλιόμενες μυστικές έρευνες που έχουν τα επιτελεία στα χέρια τους. Όλες δείχνουν μία ξεκάθαρη εικόνα. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με διαφορά. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει ανάμεσα στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και στα ποσοστά των εθνικών εκλογών του 2023. Ένα ΠΑΣΟΚ που η οροφή του είναι το μίνιμουμ του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και έπειτα μία ελληνική λύση, γιατί το επόμενο που μας κάνει εντύπωση είναι η ελληνική λύση. Εδώ βλέπουμε την τελευταία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, που συμπιέζονται τα ποσοστά της, μετά και την επίθεση, τη συντονισμένη επίθεση εντός εισαγωγικών, της Νέας Δημοκρατίας για να περιορίσει τις διαρροές της, τις διαρροές στα δεξιά της. Από εκεί και έπειτα το απόλυτο χάος, όλοι παλεύουν, μπας και βγάλουν έναν ευρωβουλευτή, και σταθερά το ΚΚΕ που έχει μια συγκεκριμένη πολιτική, ρητορική τοποθέτηση. Και βεβαίως αυτό επιβραβεύεται από το σταθερά εκεί γύρω στο 7-8%. Φαίνεται ότι αυτή η εικόνα θα μας συντροφεύσει και το βράδυ, και θα τη δούμε, και το βράδυ των εκλογών, το βράδυ των ευρωεκλογών. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει τα ποσοστά των ευρωεκλογών του 2019 και αν, που κάποιοι λένε, μην εκπλαγείτε, εάν η Νέα Δημοκρατία ξεπεράσει και το 35%. Φαίνεται σε εσάς ένα τέτοιο σενάριο? Όχι. Όχι, κύριε Πιστόλα. Κοιτάξτε, παρακαλώ. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μιλάμε. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μπορούμε να το δούμε και 29-30. Μάλιστα. Αν πάρουμε το κάτω όριο. Γιατί να πάρουμε το πάνω? Θα πρέπει να είμαστε, να τα βλέπουμε όλα πώς έχουν. Είναι πιθανό να φτάσει το 33%. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να φτάσει το 33% μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης. Και μετά από όσα έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο με δημοψηφίσματα, με νομοσχέδια τα οποία πέρασαν και έγιναν νόμοι και δυσαρέστησαν συντηρητικούς ψηφοφόρους, δηλαδή τη βάση της. Οπότε το 33% εγώ το θεωρώ πολύ σημαντική επιτυχία, αν και το έχουμε ξαναπεί και μαζί, το θεωρώ όχι τόσο στέρεο όσο το 33% του 2019, λόγω της διαφοράς της βάσης που υπάρχει πλέον σε σχέση με το 19. Εσείς κάνετε την ανάλυση ως αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Μου επιτρέπετε εμένα ως πολιτικός συντάκτης να επισημάνω το εξής. Άκουσα το Μητσοτάκη να λέει ότι ο πύχης είναι το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών. Καλύπτοντας το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 30 χρόνια και γνωρίζοντας το πώς κινείται ο Μητσοτάκης, θεωρώ ότι για να πει δημόσια κάτι τέτοιο έχει έρευνες στα χέρια του που του εξασφαλίζουν. Εδώ θα διαφωνήσουμε, γιατί είχε πει και στις περιφέρειες 13-13 και 3 στους 3 δήμους. Δεν είχε έρευνες. Καλά, να σας πω μεταξύ μας τώρα το 13 στα 13 το πήρε, έτσι.
Από τους αντάρτες έχασε. Όχι. Ναι, αλλά τους τρεις δήμους δεν τους πήρε. Τους τρεις δήμους δεν τους πήρε. Πήρε ένας στους τρεις. Το ζήτημα είναι ποιο. Εγώ προσωπικά δεν θα το ποσοτικοποιούσα. Mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια. Θα έλεγα κάπου κοντά στο 2019. Όμως νομίζω το έκανε για να δημιουργήσει συσπήρωση. Νομίζω ήταν μια τέτοια κίνηση. Ήταν μια bold κίνηση που λέμε. Δηλαδή θέλεις αγανό να το πεις. Ενώ οι δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν, μπορεί να δείχνουν 30, 31, 32, να μην ξέρεις τι θα γίνει τον επόμενο 1,5 μήνα και να το λες ότι εγώ θα πάω για το 33. Θεωρώ επιτυχία, δηλαδή και το 32% αν έρθει για τη Νέα Δημοκρατία, το θεωρώ σημαντικό ποσοστό. Γιατί σας είπα, συγκρίνουμε ευρωεκλογές με ευρωεκλογές και όπως βλέπετε έχουμε έναν χαμό κομμάτων τα οποία είναι να μπουν, να μην μπουν στη Βουλή και στα δεξιά της θα έχει λογικά πάνω από 20%. Το οποίο είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Τρία πράγματα εγώ ξεχωρίζω σε αυτές τις ευρωεκλογές. Τέσσερα μάλλον. Το πρώτο είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αν θα είναι πάνω από 30, που λογικά θα είναι πάνω από 30. Ναι. Το δεύτερο είναι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό. Αυτό που είπε τελευταία ο Κασελάκης, ότι για μένα το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν. Το τελευταίο, γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι θα πει. Το καλύτερο αποτέλεσμα για μένα θα ήταν 30%, κάτω από το 30% η Νέα Δημοκρατία, πάνω από το 20% ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει... Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Ναι, εντάξει, αυτό θα ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον κύριο Κασελάκη, γιατί πολύ απλά αυτό θα σήμαινε ότι υπάρχει η πιθανότητα να κάνει την ανατροπή στο μέλλον. Δηλαδή θα μείωνε τη διαφορά κάτω από 10 μονάδες. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Τώρα, αν κάνω εγώ το σταυρό μου, θα είμαι υπερβολικός, κύριε Πιστόλα. Ειλικρινά, αυτά δεν τα έχω ξαναδεί. Αν υποθέσουμε λοιπόν αυτό είναι το σενάριο και η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι 9 μονάδες. Στις ευρωεκλογές. 9 μονάδες στις ευρωεκλογές. Που υποτίθεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση πάντα στις ευρωεκλογές είναι... έχει καλύτερη δυναμική από το κυβερνών πρέπει κόμμα. Πρέπει να κοιτάμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο είμαστε. Θα είναι όχι επιτυχία, θα πρέπει να βγάλουν βεγγαλικά στην Κουμουνδούρου. Αν πάει 29-20. Θα πρέπει να βγάλουν βεγγαλικά. Το τρίτο το οποίο κοιτάω... Να σας είναι πω κάτι. Το ποσοστό... Και εγώ γάβρος είμαι, κύριε Πιστόλα, και προσπαθώ να υποβαθμίσω το 7ο αστέρι στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Το 7ο ευρωπαϊκό. Αλλά η πραγματικότητα και η ιστορία έχει γράψει. Τι να δεν κάνω διαφωνώ, αλλά αυτός το βλέπει στα επόμενα 3 χρόνια. Πρώτο σημαίνει ότι δεν χάνει τη θέση. Εντάξει, και εγώ στα 29, επόμενα 3 χρόνια ευελπιστώ να έχει πάρει 3 ευρωπαϊκά ο Ολυμπιακός και να είναι 7-6 η διαφορά. Δεν γίνεται γιατί θα τα πάρει ο Παναθηναϊκός πάλι. Ξέχασα, έπασα σε αντιφρονούντα. Λοιπόν, το τρίτο το οποίο κοιτάω και είναι σημαντικό είναι αν θα διπλασιάσει δυνάμεις η ελληνική λύση. Δηλαδή αν θα είναι πάνω από το 9%. Γιατί αν είναι πάνω από το 9%, σημαίνει ότι έχει πάρει περίπου το, αν όχι το 50% όσων είναι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και λαμβάνει ένα δικαίωμα να προσπαθήσει να γίνει ο δεξιός πόλος στο μέλλον, τα επόμενα χρόνια. Και το τέταρτο είναι το πόσα και ποια κόμματα ναι. θα εκλέξουν ευρωβουλευτή από τα μικρά. Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί αν εκλέξουν είναι παίκτες στο μετέπειτα πολιτικό σκηνικό, σε όλη την... Είμαστε στον προθάλαμο ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Οι παίκτες θα βγουν και η δύναμη των παικτών θα βγουν από αυτές τις ευρωεκλογές. Μένω σε αυτό το οποίο είπατε, ότι τα κόμματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να συγκεντρώνουν ένα ποσοστό κοντά στο 20%. Μεγάλο, τρομακτικό ποσοστό αυτό, κύριε Πιστόλα. Στις προηγούμενες εκλογές... το ψάχναμε κοντά στο 10%, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Στις ευρωεκλογές ή εθνικές? Γενικότερα. Στις εθνικές ήταν γύρω στο 14% και το ίδιο ήταν στις ευρωεκλογές του 19%. Έχουμε από το 19% τις εθνικές μέχρι τις εθνικές του 23% από 7,5% πήγε 14% και. Άρα μιλάμε για σχεδόν διπλασιασμό. Και ευρωεκλογές είχαμε από 13-14% που ήταν το 19%, πάμε για 20+. Άρα μιλάμε για 50% πάνω. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πιστόλα. Άρα αυτές τις διαρροές η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά τη συμπληρώνει. Σωστά. Με ψήφους από το μεσαίο χώρο. Σωστά. Μάλιστα. Σωστά. Άρα μιλάμε ξεκάθαρα για κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό του πολιτικού κέντρου τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Α, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό, ξέρετε, πάμε στο ερώτημα τώρα, πάμε πάλι στον κύριο Κασελάκη. Το εάν επιτύχει ή αποτύχει ο κύριος Κασελάκης, θα κρίνει το μετέπειτα πολιτικό σκηνικό, κατά την άποψή μου. Γιατί αν επιτύχει στο project του, όχι τώρα, μέχρι το 27, αν επιτύχει στο project του, σημαίνει ότι έχει γίνει το Δημοκρατικό Κόμμα της Ελλάδος. Άρα σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνουν ρεπουμπλικάνοι, να γυρίσει πίσω στη βάση και να μαζέψει αυτό το 20% που έχει φύγει στα δεξιά, αναγκαστικά. Ναι. Ενώ αν δεν επιτύχει, τότε μπορεί να πάμε σε μια άλλου τύπου, πιο ευρωπαϊκού τύπου κεντροαριστερά. Στο κέντρο να έχουμε, να έχει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει βάλει πασάλους, έχει βάλει τη σκηνή της και δεν κουνιέται. Και να έχουμε άλλον έναν πόλο στα δεξιά. Δηλαδή μπορεί να πάμε σε τρίπολο. Αυτό νομίζω παίζεται τώρα. Θέλω να μου λύσετε την εξής απορία. Οι ψηφοφόροι, αυτοί οι οπαδοί του λεγόμενου πολιτικού κέντρου, αυτοί που αυτοαποκαλούνται, οι αυτοαποκαλούμενοι δημοκράτες, αυτοί που λέγαμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες, ότι αυτό το ποσοστό είναι που ουσιαστικά μετακινείται και βγάζει κυβερνήσεις. Σωστά. Αυτό το ποσοστό λοιπόν έχει καθυλωθεί, μάλλον έχει μία στάση ότι ή δεν θα πάω να ψηφίσω ή θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό αν έχει πάει ότι δεν θα πάει να ψηφίσει. Πάντως αν πάει να ψηφίσει, το πιο πιθανό είναι να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι. Γιατί είναι και πολίτες οι οποίοι μετράνε πολύ την κυβερνησιμότητα. Mm. Γι' αυτό μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Οπότε εφόσον είναι η μοναδική κυβερνητική εναλλακτική, το πιο πιθανό είναι να ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό το κέντρο που λέτε μετακινείται όταν υπάρχει δίπολο. Μάλιστα. Από τον ένα στον άλλον. Όταν υπάρχει τρίπολο, παράδειγμα Γαλλία, πρέπει να γίνουν δυναμικά πράγματα για να μετακινηθεί. Ναι, εάν στη Γαλλία έχει μετακινηθεί πόλος, τώρα. Μισό λεπτό. Αν ο τρίτος πόλος στην Ελλάδα είναι πόλος ο οποίος είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αυτοί θα φτάσουν τόσο δεξιά. Στη Γαλλία έγινε. Μάλιστα. Στη Γαλλία έγινε. Εδώ, τι γι' αυτό λέω, θέλει πολύ δυναμικά πράγματα να γίνουν. Ναι. Στη Γαλλία για ποιο λόγο έγινε αυτό, κύριε Πιστόλα? Είναι η εγκληματικότητα, είναι το μεταναστευτικό, είναι όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, συντηρητισμός δεν υπάρχει μόνο στους δεξιούς. Υπάρχει σε όλους. Όταν βγαίνουν, αν δείτε έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, ναι, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν στοιχεία συντηρητικά. Δεν λέω ότι είναι συντηρητικοί, αλλά έχουν στοιχεία συντήρησης μέσα τους σε διάφορα θέματα. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίζετε. Αυτή η φράση την οποία μόλις τώρα είπατε, νομίζω ότι είναι ίσως η σημαντικότερη, την οποία δυστυχώς δεν την πολύ συζητάμε. Είναι άλλο πράγμα να είσαι συντηρητικός και άλλο να έχεις συντηρητικά στοιχεία ή, εν πάση περιπτώσει, να είσαι υπέρ κάποιων πραγμάτων τα οποία κάποιοι τα ονομάζουν συντηρητισμό. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι συντηρητισμός η οικογένεια. Ακριβώς. Ακριβώς. Το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, και η εγκληματικότητα που βγήκαν στη Γαλλία, τους αφορά όλους. Δεν νομίζω, δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό του συντηρητικό να θέλει να βγει το βράδυ στην πλατεία και να μην έχει πρόβλημα να τον μαχαιρώσουν. Νομίζω πως όλοι θέλουν την ένωμη τάξη. Οπότε αυτά τα στοιχεία, επειδή αυξήθηκαν πολύ εκεί πέρα, στη Γαλλία, άρχισε να πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει την Λεπέν. Δείχνει επίσης μία τάση, δείχνει μάλλον και την αδυναμία της αριστεράς στην Ευρώπη, κύριε Πιστόλα. Διότι δείχνει την αδυναμία της αριστεράς να καταλάβει σε τι πλαίσιο ζούμε. Η αριστερά νομίζει ότι είμαστε ακόμα στις εποχές από τα αρκουδάκια της αγάπης. Είμαστε εκεί πέρα τώρα, ζούμε σε άλλες εποχές, ζούμε στην εποχή της ασφάλειας, δεν γκρεμίζουμε τείχη για να νιώσουμε ελεύθεροι, τα υψώνουμε για να νιώσουμε ασφαλείς, αν και η αριστερά με τα τείχη έχει και αυτή μια, με το ύψωμα τυχόν έχει και αυτή μια ιστορική, αν θέλετε, σύμπραξη. Μήπως βλέπανε λάμψη στην Ελλάδα και είναι επηρεασμένη από τη Σελήνη και το Χόχο? Αυτό δεν το πρόλαβα να σας πω την αλήθεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση ολόκληρης της Ευρώπης προς τα δεξιά. Αυτό από τη μία είναι ανησυχητικό. Από την άλλη, επειδή προσπάθησα τουλάχιστον να το δώσω σύνολό του, το debate στις Βρυξέλλες, πήρε το αυτί μου και κατάλαβα, είδα,
ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η απερχόμενη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκ νέου υποψήφια για αυτή τη θέση, ουσιαστικά έκανε άνοιγμα στη Μελόνι. Α, τώρα δεν είναι μεταφασίστρια η Μελόνι, είναι καλή. Α, γιατί πριν τις ιταλικές εκλογές, όταν έβγαινε και έλεγα, παιδιά, η Μελόνι δεν είναι ακραία, μου λέγανε όλοι ότι είναι μεταφασίστρια. Ναι. Τώρα έγινε καλή η Μελόνι. Και αυτός ο όρος μεταφασίστρια κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να μου τον εξηγήσει. Κάποιος αριστερός θα πρέπει να τον εξηγήσει, γιατί νομίζω είναι το κατά το ευρωβουλεύτρια. Δεν ξέρω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία αυτά. Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Έχουμε στροφή προς τα δεξιά, γιατί πολύ απλά τα παραδοσιακά κόμματα δεν λένε να καταλάβουν ότι πρέπει να καλύψουν την ανάγκη των ψηφοφόρων για ασφάλεια. Ναι. Σε όλους τους τομείς. Μην μπαίνουμε ασφάλεια, εγκληματικότητα κλπ. Το έχουμε συζητήσει μαζί. Μιλάω για όλους τους τομείς. Και εάν τα παραδοσιακά κόμματα κάλυπταν αυτήν την ζήτηση, δεν θα είχαμε στροφή προς τα δεξιά. Καθόμουν επίσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να σας πω, δεν περνάω πάρα πολύ καλά. Καθόμουν επίσης να διαβάσω τα αποτελέσματα της διάσκεψης, τι ακριβώς ήταν προς τα τέλη Φεβρουαρίου του ΚΕΑ. Ειλικρινά αυτό το τέλος, αυτό το αφήγημα, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι οι ίδιοι μαζί με τους πράσινους και τους σοσιαλιστές που την ώρα που ήταν όλοι οι αγρότες στους δρόμους και βγήκε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, βγήκε η Κομισιόν και είπε «Ελάτε να αλλάξουμε κάποια πράγματα», αυτοί το καταψήφισαν. Χωρίς έτσι. Αυτά, για ποιο λόγο, κύριε Πιστόλα, είναι σαν να τα κάνουν επίτηδες για να μας οδηγήσουν σε μια δεξιότερη Ευρώπη. Ζουν μέσα στις ιδεολειψίες τους και οι πράσινοι και οι αριστεροί για διάφορα ζητήματα. Οι πράσινοι νομίζουν ότι θα πάμε ανέμακτα, πολύ εύκολα, δεν μας νοιάζει τι θα γίνει, πάμε σε πράσινη μετάβαση. Παιδιά, χρειάζεται μια διαδικασία. Χρειάζονται τεχνολογίες, δεν τις έχουμε ακόμα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, το αέριο το έχουμε, μην το βγάλουμε. Θέλουμε αυτάρκεια, αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε το αέριο που έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχει περίπτωση αθρηστικά τα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αθρηστικά επαναλαμβάνω, να είναι δεύτερη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο, να ξεπεράσει σε έδρες δηλαδή την Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική. Στα δεξιά έχουμε το ECR και το ID. Ωραία. Το ID κυριαρχήν Λεπέν, στο ECR κυριαρχήν Μελόνι. Το ID απέβαλε το AfD το γερμανικό. Ναι. Για τους λόγους στους οποίους το απέβαλε. Είναι μια δήλωση, κατάπτυστη δήλωση του επικεφαλής του Ευρώπης Φοδελτίου. Τώρα, αν πάρουμε το ECR μαζί με τη Μελόνι μέσα, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο μελών να πάει στο EPP, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι, ναι, μετά το άνοιγμα νομίζω της Ούρσουλας, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Εάν η Μελόνι δεν πάει και μείνει στο ECR και ενωθεί με το ID της Λεπέν, τότε θα είναι δεύτερη δύναμη και δεν έχουμε βάλει ακόμα μέσα τον Όρμπαν. Τον Όρμπαν, ήθελα να σας ρωτήσω, ο Όρμπαν τελικά τι θα κάνει, δεν τους συμπεριφέρθηκαν ωραία. Θεωρώ ότι αν ενωθούν θα πάει μαζί τους. Αλλά επειδή δεν θα έχουν τις 20 πόσες έδρες του AfD, ναι, δεν θα μπορούν να είναι πρώτοι. Θα είναι δεύτεροι. Τώρα μισό λεπτάκι. Δηλαδή, εάν πείσουν το AfD να μπει σε ένα δεν τέτοιο... συνεργάζονται με το... Αυτό είναι τελείως θεωρητικό. Γιατί τελείως ας πούμε ότι είναι με το AfD μέσα. Είναι 85 και 8. Δεν είναι θεωρητικό. Το γεγονός ότι αν προσθέσουμε τα νούμερα, συνεργαστούν, δεν συνεργαστούν, το κατάλαβα, δεν πρόκειται να συνεργαστούν. Φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη έχει γυρίσει δεξιά. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει για τις πολιτικές της επόμενης ημέρας? Εξαρτάται από ποιος θα κάνουν την πλειοψηφία. Ναι, με αυτά τα νούμερα βεβαίως, με αυτά τα νούμερα, δεν βλέπω την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να λαμβάνει τις έδρες που χρειάζονται, τις ψήφους που χρειάζεται για να γίνει πρόεδρος. Μεγάλο παιχνίδι θα παίξει εκεί πέρα. Μεγάλο. Αυτό είναι για μετά τις εκλογές. Να δούμε πρώτα ποιοι θα είναι και πόσοι θα είναι από τον καθένα. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι το οποίο εμπλέκει πολλούς νομίζω. Τους περιμένει στη γωνία ο Όρμπαν, κύριε Πιστόλα?
Εννοείται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που τον πέταξε έξω. Να δούμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να στοκάρουμε popcorn, νομίζω, για το τι θα γίνει μετά. Γιατί έχει πάρει ήδη πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι θα διεκδικήσει κι άλλα μετά τις 10 Ιουνίου. Και νομίζω ότι την ψήφο του γενικότερα θα την πουλήσει πολύ ακριβά. Να δούμε. Η πολύφερνη νύφη είναι η Μελόνη. Μάλιστα. Οπότε μένει να δούμε τι θα κάνει η Τζόρτζα Μελόνη και αυτό θα καθορίσει το τι θα γίνει. Popcorn λοιπόν και θα καθόμαστε να βλέπουμε. Νομίζω ότι το καλύτερο σινεμά αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι το θερινό. Θα είναι εκεί στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πιστόλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εμείς να πάμε... Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα κύριοι συνάδελφοι. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κλείσουμε την εκπομπή με τα ελληνοτουρκικά. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στη γειτονιά μας. Και ξέρετε, αυτά τα οποία γίνονται και ακούγονται, τα μαθαίνουμε όλοι, τα βλέπουμε, τα μαθαίνετε κι εσείς. Υπάρχουν όμως άλλα πραγματάκια, τα οποία δεν ακούγονται τόσο πολύ και έχουν ίσως μεγαλύτερη σημασία. Το σίγουρο είναι ότι όλοι έχουν ρίξει τους τόνους εν ώψη των ευρωεκλογών. Γιατί? Διότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών πρέπει να είναι τέτοιο που να βολεύει τους πάντες. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Πιστόλας. Πιο ξεκάθαρα λόγια δεν νομίζω ότι θα ακούσετε από άλλο αναλυτή. Αύριο θα τα συζητήσουμε αυτά και σε πολιτικό επίπεδο. Με πολιτικούς που, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα τους φέρουμε, θα τους θέσουμε το ερώτημα των ευρωπαϊκών εκλογών. Όλοι, ξέρετε, λένε, μα ψηφίζουμε για τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά κανείς δεν μιλάει για αυτές. Κανείς δεν λέει, δεν έχω ακούσει κανέναν. Θέλω να μας εξηγήσετε, κύριοι, αύριο το πρωί, κύριοι και κυρίες, για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έχουμε και... αύριο, λοιπόν, η νέα Ευρώπη, η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, η νέα Κομισιόν, τι θα κάνει για την κοινή αγροτική πολιτική, τι θα κάνει για το μεταναστευτικό, τι θα κάνει για την οικονομία, τι θα κάνει για την ακρίβεια. Θεωρείτε ότι η ακρίβεια... Δεν λέει ψέματα ο Μητσοτάκης. Η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Γιατί δεν φαίνεται στον Ευρωπαίο? Διότι έχει πολύ καλύτερους μισθούς. Για να παίρναμε κι εμείς εδώ πέρα 2-2,5 χιλιάρικα. Θα καθόμασταν να μετράμε για το αν η φέτα από 9 ευρώ πήγε στα 12. Ούτε καν που θα σχολιόμασταν. Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Γι' αυτό η Ευρώπη δεν φωνάζει τόσο πολύ για την ακρίβεια. Όχι ότι δεν την ενοχλεί. Απλά δεν φωνάζει. Οι αγρότες για ποιο λόγο βγήκαν στους δρόμους? Για τον απλούστατο λόγο ότι η πράσινη και αυτή η πράσινη μετάβαση και αυτά τα πράσιν άλογα είναι η σωστή φράση, αλλά και αυτοί μιλούν για πράσινα άλογα. Στην κυριολεξία. Στον αγρότη τώρα για να προστατεύει το περιβάλλον. Μα ο αγρότης είναι ο πρώτος που θέλει να το προστατεύει. Γιατί θέλει να έχει σοδιά και την επόμενη χρονιά. Και τη μεθεπόμενη. Και την παραμεθεπόμενη. Τις βιομηχανίες κοιτάξτε που τα έχουν κάνει ρόιδο. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε, παρακαλώ.